Κύριε Αλβανίτη, καλησπέρα. Πες μου, σε παρακαλώ, δύο λόγια για το μάτς σήμερα. Ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλό παιχνίδι, πάρα πολύ καλό παιχνίδι και άμυνα και επίθεση. Αφήσαμε λίγες φάσεις. Δώσαμε δικαίωμα σε λίγες φάσεις στους αντιπάλους να αποφελθούν. Στο δεύτερο ημίχρονο αναλαμβάνω το μεγάλο κομμάτι ευθύνης. Έβαλα το φάνητο Τζαούση playmaker που έχει πάρα πολύ καιρό να παίξει. Δεν βρήκε τα πατήματά του και ίσως αυτό είναι και λίγο αυτό φυσιολογικό. Αλλά είναι δική μου ευθύνη. Νομίζω ότι σύντομα ο Φάνης θα είναι αυτός που ήταν και πέρσι και θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Χάσαμε το παιχνίδι μας. Εκείνο μπερδευτήκαμε τελείως. Με αποτέλεσμα ότι η Χάντα έχει ένα πολύ πλήρες ρόστερ. Νέα παιδιά, καλά, οι καλοί αθλητές. Πήραν το δικαίωμα να πλησιάσουν. Όμως νομίζω ότι κάποια στιγμή κινδυνεύσαμε. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι και τελικά πήραμε αυτό που θέλαμε. Επηρέασε καθόλου η διακοπή με την αποκλήση? Ναι, σημαντικά, κύρια τους αθλητές που δεν είχαν συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Αλλά στο πρώτο χρόνο δεν μας φάνηκε. Παίξαν πραγματικά πολύ καλά. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, σχετικά με το Γκαρυπίδη, κρέμα στα παπούτσια από την εθνική. Ναι. Σήμερα τον είδα λίγο να πετάει κιόλα. Ο Σάββας είναι πολύ ένα μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού κάτμπολ, δεν το συζητάει κανένας. Σίγουρα είναι απόλυτα για την εθνική ομάδα, αλλά κάθε κύκλος έχει ένα τέλος. Και αφού ο ίδιος αποφάσισε ότι γι' αυτό να φτάσει ο κύκλος τελείωσε, είναι αποδεκτό. Εμείς για μας είναι ένα σημαντικό όπλο. Μαζί με τον Χριστόφορο καλύπτουν μια θέση όχι σε ευρωπαϊκά επίπεδα. Και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και δύο όσο μπορούμε καλύτερους στο τέλος του παθήματος που θα κρυθεί και ο τίτλος. Συνέχεια. Τον Αρχέλα στην Αθήνα, τον Σόου. Κυριακή, μάλλον αυτή την Κυριακή.